Διάλειμμα. Πάμε όμως στην Νομοτινή. Ναι, δεν είχαμε χρόνο σήμερα, μας βγήκαν λίγο έτσι στραβά οι συνθέσεις, δεν πειράζει. Να δούμε πόσο αποτυχεί θα είμαστε με την Κομοτινή. Να είναι καλημέρα. Γλυκά τα ρόδια μας. Να είναι καλημέρα, γλυκά. Μαρία μου, βέβαια. Και με πολλές βιταμίνες. Καλημέρα. Από την Ροδόπη, από τα παγούρια της Ροδόπης, βρισκόμαστε έξω από τον οικισμό σε ένα μικρό χωράφι, το οποίο φιλοξενεί 450 ροδιές. Θα τις δείτε στη συνέχεια. Περιμέναν τόσες ώρες εδώ οι καημενούλες για να γίνουν και αυτές για λίγο διάσημες. Δίπλα μου είναι ο παραγωγός που τις καλλιεργεί και τις φροντίζει καθημερινά, ο εξαιρετικός κύριος Γιώργος Τσουγουρανάς. Ήταν από τους πρώτους που δοκίμασε αυτή την καλλιέργεια και όπως βλέπετε το αποτέλεσμα τον ανταμείβει. Οι κόποι δεν πήγαν στράφη. Είμαστε από νωρίς εδώ και σας περιμένουμε με την ελπίδα ότι η περιοχή μου θα στείλει ένα ακόμη μήνυμα. Ότι δηλαδή οι άνθρωποι της δεν κάθονται ήσυχοι, δουλεύουν σκληρά και μας στάζουν έτσι ένα καλύτερο μέλλον. Κύριε Τσουγουρανά, θα πείτε στο κοινό μας δύο λόγια για την καλλιέργεια αυτή. Η κυρία Δώρα Αυγέρη πάντοτε φιλοξενεί πολύ όμορφες πρωτοβουλίες όπως αυτή η δική σας. Καλημέρα σας, κυρία Αυγέρη. Καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Καλημέρα από την Κομοτινή, καλημέρα από τη γη της Ροδόπης. Αυτό που ήθελα να αναφέρω όσον αφορά την καλλιέργεια της Ροδιάς έχει να κάνει με μια πρωτοβουλία που πήραμε κάποιοι άνθρωποι εδώ στην περιοχή, ούτως ώστε να ξεφύγουμε από τις αλλοτριές καλλιέργειες και να κάνουμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Μπήκαμε λοιπόν στη διαδικασία της καλλιέργειας το 2007, χωρίς καμία τεχνογνωσία. Είχαμε κάποιες συμβουλές από κάποιους γεωπόνους, μας βοηθήσανε, δεν μπορώ να πω όμως. Αυτός που είναι γεωπόνος εισαγωγικά είναι αυτός που είναι μέσα στο χωράφι στην καθημερινότητά του. Σωστά. Αποκτήσαμε τεχνογνωσία. Δεν σας άκουσα. Σωστά, αυτό είναι. Συμφωνεί μαζί σας. Αποκτήσαμε τεχνογνωσία. Ούτως. Ναι. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ούτως ώστε πλέον να είμαστε σε ένα επίπεδο πολύ καλό, να έχουμε πολύ καλή τεχνογνωσία, να έχουμε πολύ καλύτερη παραγωγή από τα πρώτα χρόνια στα δέντρα μας, έτσι ώστε να το αποτέλεσμα και οι κόποι μας να ανταμείβονται. Μαρία, υπάρχουν 30 παραγωγοί σαν τον Γιώργο τον Τσουγουρανά δώρα και περίπου στη Ροδόπη 700 στρέμματα με ροδιές. Να αναφέρω όμως ένα πολύ καλό παράδειγμα που βρίσκεται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, είναι αυτό της Δράμας. Εκεί είναι 7.000 τα στρέμματα και στο σύνολό της η παραγωγή διάβασα ότι εξάγεται στην Αυστρία σε μια μοναδική εταιρεία που το χρησιμοποιεί το ρόδι ως φάρμακο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα ωφέλη για την υγεία είναι πολλά, έτσι. Σαφώς, κοιτάξτε, ο φυσικός χυμός ροδιού είναι πάρα πολύ ευεργετικός. Δεν είμαι ειδικός να σας τα αναλύσω. Έχω ακούσει, έχω όμως και πελάτες ακόμα οι οποίοι τους έχουν συστήσει οι γιατροί να πίνουν στην καθημερινότητά τους ρόδι. Όχι όλοι, γιατί κάποιοι έχουν και κάποια δυσανεξία κτλ. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για μας, γιατί και εμείς από την αρχή που ξεκινήσαμε να σπείρουμε τα κύματά μας, δεν γνωρίζαμε πάρα πολλά. Στην πορεία γνωρίσαμε. Και έχουμε τη γεύση στο στόμα. Γλυκόξινη. Αν είναι γλυκόξινη, είναι τη ποικιλία μα. Γόντριφουλ. Κοιτάξτε. Ναι. Γιατί το λέω. Υπάρχουν γιατί δεν υπήρχε αυλή στην Θράκη, στην Ξάνθη, στα χωριά τη Ξάνθη, στη Ροδόπη, που να μην έχει μια κηδονιά και μια ροδιά. Είναι ειλικρινά, η ροδιά νομίζω ότι έχει βρει το μέρο τη για τέτοιε καλλιέργειε. Σύμβολο της καλοτυχίας είναι δώρα και μάλιστα την αναφέρει και ο Όμηρος στα έπι του, την ροδιά πάλι ως τυχερό δέντρο. Την πρωτοχρονιά που το ρίχνουν. Όπως βλέπεις, ωραία, αυτό που έχουμε μακραίωνη παράδοση εδώ πέρα. Θα κρατήσουμε το ρόδι για την καλή χρονιά φέτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία Νικολάου. Πάντα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα θέματα, με πολύ ωραίες εικόνες και ωραίες πρωτοβουλίες. Να συνεχίσετε έτσι, κύριε Τσουγουρανά, και να μείνετε στο χωριό, να μην φύγετε.